σταχυολογώ την ολοκλήρωση ενός ειδικού προγράμματος δίκαιης σύγκλησης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως τον εξορθολογισμό της χρήσης του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Σήμερα το σχετικό τέλος προέρχεται από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ και εξοδεύεται κατά βάση σε μελέτες απαραίτητες για την απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠ, συνδυάζοντας μέρος των κεφαλαίων από αυτόν τον πόρο με κεφάλαια του Fund of Funds, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών με σκοπό την καινοτομία στην ενέργεια και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας. Φίλες και φίλοι, άφησα για το τέλος κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι η υποχρέωσή μου. Όχι να το αφήσω για το τέλος, υποχρέωσή μου να μην φύγω από αυτό το βήμα χωρίς να αναφερθώ. Πριν από 3,5 χρόνια βρέθηκα σε αυτόν εδώ το χώρο. Τότε από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως η έννοια του περιφερειακού σχεδιασμού και της όσμωσης με τα προβλήματα κάθε περιφέρειας ώστε να μπορέσουμε εξειδικευμένα να αναζητήσουμε λύσεις είχε ξεκινήσει από τα χρόνια εκείνα. Από αυτό εδώ το βήμα λοιπόν είχα μιλήσει τότε για κάτι που δημιούργησε μεγάλη φασαρία. Τόσο μεγάλη που σήμερα ο Περιφερειάρχης αναγκάστηκε να αφιερώσει ένα πεντάλεπτο από την εισαγωγή του, προτρέποντάς με να αναφερθώ σε αυτό. Θα αναφερθώ λοιπόν για να σας διαβεβαιώσω την απόφαση της κυβέρνησης να κάνει πράξη. Αυτό το οποίο, στο οποίο και τότε είχα αναφερθεί και αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είναι το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται ήδη για να βρει τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μπορέσει αυτή η υπόσχεση να υλοποιηθεί. Η δέσμευση σήμερα είναι ότι θα υλοποιηθεί με αρχής γενομένης τον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε για το 2018. Το 2018 λοιπόν το ειδικό τιμολόγιο για μια τόσο αδικημένη περιφέρεια θα γίνει πράξη. Και να πρόκειται σε εσάς να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών φορέων, τοπικών φορέων, οργανώσεων της Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα κάναμε ένα μεγάλο πείραμα και νομίζω ότι το πείραμα αυτό στέφηκε με μεγάλη επιτυχία. Χθες και σήμερα.